Γεια σας, είμαι η Ζωή. Και εγώ είμαι η Βίκη. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μαζί θα μελετήσουμε τα λουλούδια. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Έχετε φέρει μαζί σας ό,τι χρειαζόμαστε? Ας τα τσεκάρουμε. Και να τι θα χρειαστούμε. Το φυλάδιο του προγράμματος, 4 φορές. Φρέσκα λουλούδια. Κόλλα στίκ, μολύβια, σβίστρα, ξύστρα κτλ. Και προαιρετικά μεγεθυντικό φακό και διάφορους σπόρους. Εμείς φέραμε να σας δείξουμε ένα λουλούδι υβίσκου, που είναι μεγάλο και έχει ευδιάκριτα όλα τα μέρη του άνθους. Εσείς φέρατε το δικό σας? Και να το ξεχάσατε, δεν πειράζει. Βγείτε τώρα μέσα στην αυλή του σχολείου σας και ψάξτε να βρείτε λουλούδια. Μην τα μαζέψετε όλα. 4 είναι αρκετά. Πριν ξεκινήσουμε, ας χωριστούμε σε ομάδες. Σε 4 ομάδες που κάθε μία θα γράψει τις ανακαλύψεις της στο φυλάδιο. Μπορείτε να δώσετε στην ομάδα σας το όνομα του αγαπημένου σας λουλουδιού. Να το φυλάδιό μας. Συμπληρώνοντας το φυλάδιο, θα ανακαλύψουμε πώς είναι φτιαγμένο ένα λουλούδι, τι κάνουν τα έντομα κοντά στα λουλούδια, πώς σχηματίζονται οι καρποί με τους σπόρους, πώς ταξιδεύουν οι σπόροι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας δούμε από τι είναι φτιαγμένο ένα λουλούδι. Ας συμπληρώσουμε τις λέξεις και ας εφαιρέσουμε τα μέρη του λουλουδιού για να τα κολλήσουμε δίπλα στην κατάλληλη λέξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα μέρη του λουλουδιού. Πρώτα, από το λουλούδι μας θα αφαιρέσουμε αυτό, το πράσινο μέρος. Είναι και η πρώτη λεξούλα στο φυλάδιό μας. Μπορείτε να τη βρείτε. Μη σπάτε το κεφάλι σας. Η λουλουδοκάρτα είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Για συμβουλευτείτε τι. Σέπαλα. Πάμε λοιπόν για το επόμενο μέρος του λουλουδιού. Νομίζω ότι αυτό όλοι το ξέρετε και δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Ίσως δεν χρειαστεί ούτε τη λουλουδοκάρτα σας να δείτε. Είναι τα πέταλα. Πολύ σωστά. Κολλήστε τα και αυτά δίπλα από τη λέξη. Συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη λεξούλα μας, στην 3. Αυτή ξεκινάει από σίγμα και τελειώνει σε σίγμα. Ποια να είναι άραγε από τη λουλουδοκάρτα? Έτσι. Είναι ο Στίμωνας και αν τον παρατηρήσεις... Έχει πολλούς. Και έχει 2 μέρη. Τον νήμα και τον ανθύρα. Πάνω στον ανθύρα έχει και κάτι ακόμα. Πληρώνει. Τι είναι αυτό το κίτρινο που έχει απάνω? Με προσοχή αφαιρέστε τα μεταδαχτυλάκια σας. Σιγά, σιγά, σιγά. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Και κολλήστε τα και πάλι εδώ. Το τελευταίο κομμάτι είναι και το πιο εύκολο. Δεν έμεινε και τίποτα άλλο. Είναι ο... Ήπερος. Που έχει 3 μέρη. Το στίγμα. Το στήλο. Και την οδοθήκη. Να το κολλήσουμε. Λοιπόν, τώρα που μάθαμε τα μέρη του λουλουδιού, να δοκιμάσουμε να λύσουμε και κάποια ενίγματα. Είστε καλοί στα ενίγματα. Ας αρχίσουμε με το πρώτο. Είμαστε λίγο μικρούλια, όμορφα και πρασινούλια. Θα μας βρεις εκεί κοντά με τα πέταλα αγκαλιά. Είμαστε τα... σίγμα το πρώτο γράμμα.
Πολύ σωστά. Τα σέπαλα. Να πάμε στο επόμενο. Χρώματα έχουμε λαμπρά και έρχονται έντομα πολλά για να φάνε και να πιούνε και πολλοί να το χαρούνε. Είμαστε τα... Από πού ξεκινά. Έτσι ακριβώς, τα πέταλα. Τώρα πάμε στα πιο δύσκολα. Κοριτσάκι είμαι εγώ, με τη γύρι θα λουστώ και θα γίνω νόστιμος και ζουμερός καρπός. Είμαι το θηλυκό μέρος του άνθους. Είμαι ο... από ύψιλον αρχίζει. Και έχει την... από ωμέγα αρχίζει. Τι είναι τώρα αυτό που είναι το κοριτσάκι? Είναι ο Ύπαιρος. Ο Ύπαιρος. Και είναι κοριτσάκι γιατί? Γιατί έχει την οθήκη. Να τη δούμε λίγο. Για να τη λένε οθήκη, κάτι θα φυλάζει μέσα. Σύνθετη λέξη. Ο και θήκη. Τι είναι το ο? Δεν ξέρεις τι είναι το ο? Δεν έχεις ακούσει που λένε σιγά τα ΟΑ? Αυγό λοιπόν. Πολύ. Δηλαδή σήμερα θα τη λέγαμε αυγοθήκη. Μα νομίζω πως ναι. Να δούμε τα αυγά μέσα. Εκεί μέσα πόσα αυγά μπορεί να χωράνε? Πολλά. Εντυπωσιακό. Για να τα δούμε και με το φακό. Είναι πάρα πολλά. Τα αυγά του λουλουδιού. Γι' αυτό είναι το θηλυκό μέρος του άνθρωπου. Ναι, αφού κάνει αυγά και τα φυλάει εκεί στην οθήκη. Δείτε πόσα έχει. Πάμε και για το τελευταίο μας έμεινα. Ένα είναι. Είμαι αγόρι και μπορώ γύρι γύρω να σκορπώ. Είμαι το αρσενικό μέρος του άνθους. Είμαι ο... Και έχω πάνω μου τι... Η χαλαροθύνα. Στήμωνας λοιπόν. Και έχω πάνω μου τη γύρι. Τώρα συνεχίστε με την αντιστοίχηση. Το θηλυκό μέρος του λουλουδιού, μοιάζουν με μικρά φύλλα και βρίσκονται έξω από τα πέταλα. Το αρσενικό μέρος του λουλουδιού που έχει τη γύρι. Είναι πολύχρωμα και προσελκύουν τα έντομα. Μας δυσκολεύει. Ο στήμωνας με ποια φράση αντιστοιχεί? Πολύ σωστά. Είναι το αρσενικό μέρος του λουλουδιού που έχει τη γύρι. Τα πέταλα. Πράγματι είναι πολύχρωμα και προσελκύουν τα έντομα. Τα σέπαλα μοιάζουν με μικρά φύλλα και βρίσκονται έξω από τα πέταλα. Και τέλος ο Ύπαιρος, δεν έχουμε κι άλλες επιλογές.